Την ώρα που ο Άντωνι Μπλίνκεν ανεβαίνει για πέμπτη φορά στο αεροπλάνο μέσα σε τρεις μήνες με προορισμό τη Μέση Ανατολή και ενώ ο πόλεμος τείνει να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ παρουσιάζει το αρχικό σχέδιό του για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Την επόμενη μέρα του πολέμου η Χαμάς δεν θα ελέγχει τη Γάζα. Δεν θα υπάρξει Ισραηλινή πολιτική παρουσία στη Γάζα μετά την επίτευξη των στόχων του πολέμου. Ο Ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει πάντως ελευθερία δράσης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Οι κάτοικοι της Γάζας είναι Παλαιστίνοι. Κατά συνέπεια, παλαιστινιακές οντότητες θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση υπό τον όρο πως δεν θα υπάρχει καμία εχθρική ενέργεια ή απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Η αποκάλυψη του σχεδίου Γκαλάντ έγινε την παραμονή της νέας περιοδίας Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή με στόχο να μην εξαπλωθεί ο πόλεμος πέρα από τα όρια της Γάζας. We don't expect every conversation on this trip to be easy. There are obviously tough issues facing the region and difficult choices ahead. But the Secretary believes it is the responsibility of the United States of America to lead diplomatic efforts to tackle those challenges head on, and he is prepared to do that in the days to come. Την ώρα που ο ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος αναχωρούσε από το σπίτι του, φιλοπαλαιστίνοι διαδηλωτές έριξαν κόκκινη μπογιά μπροστά από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε. Ενδεικτικό της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση Biden να φέρει αυτή τη φορά μια αποτελεσματική λύση. Η πρώτη σταθμή της περιοδίας του είναι Τουρκία και Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί Ιορδανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και Αίγυπτο. He will focus on, as he has consistently since October 7th, preventing the conflict from expanding. He will discuss specific steps parties can take, including how they can use their influence with others in the region to avoid escalation. It is in no one's interest, not Israel's, not the region's, not the world's, for this conflict to spread beyond Gaza. Ο Μπλίνκεν πρέπει να διαχειριστεί την καυτή πατάτα σε Λίβανο και Ιράν μετά και την ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό κράτος της αιματηρής επίθεσης στο μνημόσυνο του στρατιωτικού ηγέτη Σολεϊμανί αλλά και τους φιλοειρανούς Χούθη που έχουν αποκλείσει το παγκόσμιο εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα.